Από τη Βουλή, ένα άτομο το οποίο είναι περικυκλωμένο από 10 άλλα και που τον βαράνε, που να λέει βοήθεια, δεν μπορώ να αναπνεύσω και να μην αντιδρά κανένας. Αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί πάρα πάρα πολύ και μας δίνει στο Θωμά και εμένα το λόγο, την οργή στο να συνεχίσουμε αυτό που έχουμε αρχίσει. Και τώρα κάναμε μια πρώτη ταινία με το Όμνια TV, το οποίο και είναι υπεύθυνος για τη δημοσίευση του ηχητικού. Mm-hmm. Κάναμε την πρώτη ταινία που ήταν το αποτέλεσμα 5 με 6 χρόνια στενής παρακολούθησης της Χρυσής Αυγής. Και το σκεπτικό μας τότε ήταν να δείξουμε ποια είναι η Χρυσή Αυγή, πώς σκέφτεται ο ναζιστής της δίπλα πόρτας, πώς γίνεται παρόλα αυτά που γνωρίζουμε είναι ακόμα τρίτη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα. Αυτό ήταν που ψάχναμε και το βρήκαμε. Και τώρα ενδιαφερόμαστε στο μπορούμε να αντιδράσουμε. Και αν ναι, ποια είναι η αντίδραση που μπορούμε να κάνουμε. Είναι η δίκη, είναι η πολιτική απομόνωση, είναι η δουλειά που εμείς σαν δημοσιογράφοι, εμείς τι κάνουμε. Πρέπει να τους καλύψουμε, δεν πρέπει να το καλύψουμε. Πρέπει να είναι η κοινωνία που να αντιδρά. Δηλαδή σε αυτό. Και έχουμε τόσο εξοργιστεί, δηλαδή περάσαμε 3 μέρες με πολύ μεγάλο σοκ. Δεν το περιμέναμε. Δηλαδή ξέρουμε ότι ήμασταν σημαδεμένοι, ξέρουμε ότι μας είχαν στείλει απειλητικά μηνύματα, ξέρουμε ότι έλαβα ένα tweet που μου λέει σου φυλάσσουμε μια σφαίρα στο κεφάλι, ευχηθήκανε να πνιγεί ο γιος μου που είναι γκέι και είμαι περήφανη για όλα μου τα παιδιά, αλλά και δηλαδή ξέρουμε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Και η απορία μου είναι πώς το αφήσαμε να φτάσει ως εδώ και μετά τι πρέπει να κάνουμε για να αντιδράσουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα τους αφήσουμε και δεν πρέπει να τους αφήσουμε τους δρόμους. Πολλοί μας είπανε, μα γιατί πήγατε, το ξέρατε. Ο Θωμάς πήγε και ήξερε ότι υπήρχε ένα κίνδυνο. Και πέρσι, πριν ένα χρόνο, πήγαμε και οι δύο και καλύψαμε την πορεία. Και σήμερα ήμασταν δίπλα στο Σύνταγμα. Όχι στο Σύνταγμα, αλλά δίπλα στο Σύνταγμα. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να μην κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Ναι, φοβόμαστε. Δεν είμαστε ηλίθιοι. Τουλάχιστον εγώ φοβάμαι. Ναι, το λέω. Αλλά το πολεμάω. Ο φόβος είναι η οργή μου. Ο φόβος είναι αυτό που με οθεί μαζί με τον Θωμά να συνεχίσω. Ο φόβος έτσι κι αλλιώς είναι ένα ανθρώπινο συνέστημα, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Ναι. Από εκεί και πέρα το πόσο κάμπτει ο φόβος, το πόσο υπερισχύει της θέλησης, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και νομίζω ότι στην περίπτωση και των δύο, μόνο θαυμασμό μπορώ να εκφράσω. Δεν ξέρω τι με φοβίζει πιο πολύ. Με φοβίζει και σύνθωμα. Έλυσε ποτέ προετοιμασμένο για βία σαν λογικός άνθρωπος. Ναι, αλλά τι μας φοβίζει. Η Χρυσή Αυγή και όλες οι Χρυσές Αυγές που τώρα ανθίζουν σε όλη την Ευρώπη ή το που ο κόσμος δεν κάνει τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Διότι αν είχαν αντιδράσει δεν θα ήταν σε τέτοια κατάσταση ο Θωμάς. Η ταινία η δεύτερη καταπιάνεται με αυτό. Ναι, αυτή είναι η ουσία. Την ταινία πότε θα τη δούμε? Μετά τη δίκη. Που δυστυχώς δεν την καλύπτουμε αρκετά σαν δημοσιογράφοι, δεν ενδιαφέρουν αρκετά, δεν ενδιαφέρονται οι αρχισυντάκτες μας αρκετά, είτε εδώ είτε έξω. Η πολιτική είναι αγωγή και μια δίνει δίκη η οποία τράβηξε πολύ σε βάθος, ναι, χρόνου και μεγάλο μέρος ευθύνης αυτό φέρει και η απεργία των δικηγόρων. Δεν θα πω σε αυτό. Εγώ σα πω ότι επειδή είμαι αρκετά συχνά εκεί, η Μάγδα Φίσα είναι συχνά μόνη με έναν ή δύο φίλους που έρχονται να τη συμπαρασταθούν. Και είναι η πολιτική αγωγή που δίνει μία μάχη και πρέπει να τη τραβήξουμε το καπέλο. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε εκεί. Δηλαδή, εμένα αυτό που με κρατά είναι ότι το ερώτημα που έχουμε και εγώ φόβος που έχω είναι τι πρέπει να φοβάμαι πιο πολύ. Τι πρέπει να φοβόμαστε, Θωμά, τη Χρυσή Αυγή και όλες τις Χρυσές Αυγές ή την πλειοψηφία του κόσμου που δεν αντιδρά πλέον? Γιατί αν είχαν αντιδράσει, ούτε ο Θωμάς ήταν εδώ, ούτε ο Κωστής. Ούτε εγώ, βέβαια. Δηλαδή, εκεί είναι το πρόβλημά μου. Δεν ξέρω αν πρέπει να το δούμε πλειοψηφικά, αν πρέπει να το δούμε γενικά ή αν πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας ο καθένας για το τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να αντιδράσει σε αυτού του είδους τα φαινόμενα. Πολύ σωστό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Πραγματικά το εννοώ αυτό. Που είχα την τιμή να σας έχω απόψε εδώ μαζί μου. Χαίρομαι που μπορέσαμε και τα είπαμε, που τα τραύματα ήταν τα ελάχιστα τα οποία προέκυψαν από αυτό το χτύπημα. Και ελπίζω να βρεθούμε και πάλι στους δρόμους για το ρεπορτάζ. Αγαπητέ Πάνο, θα μπορούσαν να μείνουν για 2 λεπτά ακόμα. Παρακαλώ, ναι. Και έχω λόγους να το ζητώ αυτό. Βέβαια με τους ανθρώπους γνωρίζομαι.
και θα έλεγε κανείς ότι σε πολλά πράγματα έχουμε συναντήληψη. Ωστόσο, ακούγοντας τις μαρτυρίες αυτές, έχω την εντύπωση ότι το μήνυμα το οποίο βγαίνει, και μάλιστα τέτοια μέρα, όπου αυτή την ημέρα τελειώνουν και αύριο γίνεται η ψηφοφορία, οι συζητήσεις, οι επίσημες συζητήσεις για το Μακεδονικό. Μετά μπορεί να μιλήσουμε για το Μακεδονικό και θα ήθελα να πούμε ορισμένα πράγματα. Θέλω όμως να πω μερικά πράγματα για το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται